Να πάμε και στην κυρία Βαλαβάνη. Που εσείς έχετε αναλάβει το δύσκολο έργο να κάνετε τα τεστ στα παιδιά σας, κυρία Βαλαβάνη. Ναι, νομίζω. Καλημέρα σας ξανά. Ναι. Νομίζω ότι το λέγαμε και την προηγούμενη φορά με το άνοιγμα των λυκείων, ότι πετιέται ουσιαστικά τον μπαλάκι σε εμάς τους γονείς. Δηλαδή, η ατομική ευθύνη συνεχίζεται στις σχέσεις με τα θελστές. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το μέτρο μόνο τα θελστές. Είναι ένα μέτρο. Το πιο βασικό μέτρο που το λέγαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Είμαστε 1,5 χρόνο κοντά σε αυτά τα σχολεία. Είναι η αρέωση των τμήματων, δηλαδή μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικό που θα επιασφαλίσει αυτό, εξασφάλιση χώρων για την αρέωση των τμήματων και προσωπικό καθαριώτης που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η επαναλειτουργία των σχολείων δεν γίνεται με τα ουσιαστικά απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών. Τα self-test τι είναι αυτή τη στιγμή σε όλα τα σπίτια, κυρία Βαλαβάνη? Κοιτάξτε να δείτε, η ευθύνη της πολιτείας για το δικαίωμά μας στη μόρφωση δεν μπορεί να τετιέται την ατομική ευθύνη του κάθε γονιού. Εμείς αυτό που λέγαμε ήταν ότι πρέπει να γίνονται self-test και φυσικά, αλλά με ευθύνη του κράτους για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει καθολικά, ολοκληρωμένα και σωστό. Σε λίγες ώρες θα πάτε στο σχολείο. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Από την άλλη, κυρία Βαλαβάνη, ακούστε με λίγο. Από την άλλη, ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι μια ευθύνη την έχουμε όλοι για το τι θα γίνει όταν βγούμε από το σπίτι μας. Θέλω να πω, όλοι φέρουμε μια ατομική ευθύνη. Το καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Όχι μόνο για τους μαθητές και για τους γονείς. Φυσικά. Το λέω για όλους μας. Και εμείς οι γονείς δείξαμε ευθύνη και συνέπεια σε πράγματα. Η κυβέρνηση όμως ένα χρόνο ουσιαστικά φαίνεται και είναι ξεκάθαρα στα μάτια όλων των γονιών, όλης της κοινωνίας, ότι δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών. Άρα λέτε πετάνε τον μπαλάκι σε εσάς. Βέβαια, και το εκπαιδευτικό, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα εκπαιδευτικά και αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Δεν υπάρχει ούτε ένα οργανωμένο σχέδιο για την κάλυψη των κενών. Δεν κουβεντιάζεται καθόλου ενισχυτική διδασκαλία και ο κύριος Τσούκλος μπορεί να το επισημάνει αυτό. Έχουν ακόμα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο όμως το επόμενο σχολικό έτος να έρθει πιο μπροστά. Το έχετε ακούσει αυτό, φαντάζομαι. Ναι, αυτό όμως αν δεν εξασφαλιστεί με τώρα μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικό, θα φτάσουμε στο σημείο όπως κάθε χρονιά βλέπουμε με το χτύπημα του κουδουνιού να έχουμε τεράστια εκπαιδευτικά κενά. Εδώ τώρα είχαμε εκπαιδευτικά κενά με την τηλεκπαίδευση. Πείτε μας καταρχάς. Αυτό που σας ρωτήσαμε νωρίτερα, έχουν πάρει όλοι οι γονείς τα self-test για τα παιδιά τους? Γιατί λένε πληροφορίες ότι πολλά φαρμακεία δεν είχαν να δώσουν στα παιδιά. Ναι, μας ήρθε και εμάς αυτή η πληροφορία ότι είχε πέσει η πλατφόρμα. Υπήρχαν δυσκολίες. Υπάρχουν μεγάλος προβληματισμός των γονιών αν το έχουν κάνει σωστά το τεστ. Σωστό. Υπάρχει αυτή μια δυσκολία, αλλά ξέρετε κάτι, είναι συγκεκριμένη. Μας δώσατε μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να τα μεταφέρουμε όλα αυτά στην Υπουργό, στην κυρία Μακρύ που ακολουθεί από εσάς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ελπίσουμε ότι αύριο θα λειτουργήσουν σωστά τα πράγματα. Ενισχυτική διδασκαλία, εκπαιδευτικά κενά. Αυτά η κυρία Μακρύ να τοποθετηθεί συγκεκριμένα. Τώρα έπρεπε να γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών.